Το δικό της δράμα ζει 18χρονη, η 18χρονη κόρη του 50χρονου που σκότωσε τον 33χρονο κουνιάδο το όταν έμαθε ότι βίαζε το παιδί του και παράλληλα το εκβίαζε ότι θα δημοσιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό με άσεμνο περιεχόμενο. Η κοπέλα βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η κόρη του η μικρή είναι σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Επισκέφθηκε και σήμερα ψυχίατρο. Ο ψυχίατρο τη συνέστησε ίσω ότι θα χρειαστεί ε, πολύ έντονη παρακολούθηση. Είναι σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και ακριβώ θέλουμε να προφυλάξουμε και την ψυχική τη υγεία, γιατί υπάρχει και έντονο φόβο για τα χειρότερα. Ε, θέλουμε, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να είμαστε φιδωροί σε αυτά που λέμε και να σεβόμαστε και την ιδιωτικότητα που έχει κάποιο. Όπω είπε στον δικηγόρο του πατέρα τη, η 18χρονη, οι βιασμοί ξεκίνησαν όταν ήταν ανήλικη, με θήτη τον ίδιο τον αδελφό τη μητριά τη, μέσα στο σπίτι τη οικογένεια στην Αργαλαστή. Σύμφωνα με, πάντοτε με την κοπέλα ο Θανόν, ο οποίος ήταν αδελφός της δεύτερης συζύγου του κατηγορουμένου, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι λόγω της συγγενικές σχέσεις δεν κινούσε υποψίες, εισερχόταν όποτε ήθελε μέσα στο σπίτι, καθώς χρόνο ήταν στο σπίτι μόνο η κοπέλα αυτή, η οποία τότε ήταν μικρή, Αυτά διαδραματίζονται από το 1ο μέχρι το 14ο έτος της ηλικία, όπως μου είπε και ήταν και το μικρό αγοράκι ο αδελφός της τον οποίο αυτή πρόσεχε όταν έλειπαν οι γονείς της. Ο δικηγόρο του 50χρονου, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, επισημαίνει ότι ο πελάτη του δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση όταν πήγε να συναντήσει τον 33χρονο το βράδυ τη περασμένη Τρίτη έξω από το εργοστάσιο τη ΑΓΕΤ. Δηλώνει εκ ότι δεν είχε ούτε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πολύ περισσότερο όπω διατυπώθηκε η κατηγορία. Άκουσε ότι η κόρη του κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Τι έπρεπε να κάνει, πήρε την κόρη του και ήρθαν σε έναν δικηγόρο. Για να τον οδήσουν πώ να χειριστούν την υπόθεση. Αυτό εννοούσε τακτοποίηση. Έτσι. Σε εκείνη τη φάση. Mm -hmm. Γιατί ακούστηκαν πολλά ότι είπε θα το τακτοποιήσει και προσπάθησαν κάποιοι να το συνδέσουν με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δεν ήταν έτσι. Τακτοποίηση αφορούσε αυτό. Mm -hmm. Μετά όμω αργότερα τι πρωινέ ώρε τη Τρίτη, φαίνεται ότι η οργή, η θλίψη, οι, οργοί, οι θλίψεις, στεναχώρια έγιναν πάρα πολύ έντονε κυρίω λόγω τη ιδιότητα του προσώπου το οποίο διέπραξε τι πράξει. Δηλαδή πιστεύω ακράδαντα ότι αν ήταν ένα τρίτο ο οποίο το είχε κάνει αυτό ίσως δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά που έγιναν. Ε, πάρα πολύ στενοχωρήθηκε, όπως μου είπε και ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι δεν κατάλαβε επειδή είχε στενή συγγενική σχέση. Ε. Και εκεί τα πράγματα έγιναν πάρα, ίσως, ίσως πλέον επηρεάστηκε πάρα πολύ η λογική και η κρίση του. Ο κ. Βασιλικό αναφέρθηκε σήμερα και στην πρώτη συνάντηση που είχε στο γραφείο του με τον 50χρονο και την 18χρονη κόρη του, που όπω ανέφερε ο δικηγόρο έτρεμε από το φόβο τη. Η κόρη του ήταν πάρα πολύ διστακτική στο να αναφέρει στοιχεία και να αναφέρει και ποιο ήταν εκείνο ο οποίο διέπραξε αυτά τα αδικήματα σε βάρο τη. Επειδή λοιπόν ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δίσταζε να αναφέρει πράγματα, ίσω και επειδή ήταν μπροστά ο πατέρα τη, φοβόταν. Ε, τη είπα ότι να πάρει το χρόνο τι μερικέ μέρε να το συνειδητοποιήσει για να προχωρήσουμε. Να πάνε σε έναν ψυχολόγο για να την υποστηρίξει ψυχολογικά, γιατί διέγνωσα ότι υπήρχε θέμα φοβία, έτρεμε ολόκληρη όταν μου μιλούσε. Και τη είπα επίση ε, να τα καταγράψει όλα ω ιστορικό ε, σε ένα έγγραφο, το οποίο θα μου ενεχείριζε, προκειμένου στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσω για να συντάξω τη μήνηση. Ε, Όπω επίση τη είπα να ανακτηθεί με ηλεκτρονικό, αδιαμφισβήτητο τρόπο από ειδικό τεχνικό κάποια μηνύματα και ένα βίντεο τα οποία μου ανέφερε ότι υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε να τα καταθέσουμε στην εισαγγελία κατά την υποβολή τη μήνυση. Στο μεταξύ, η κοιλιακή κάκωση από πυροβόλο όπλο και κρανιοεγκεφαλικέ κακώσει διαπίστωσε ο ιατροδικαστή στη σωρό του 32χρονου, τον οποίο σκότωσε ο πατέρα τη 18χρονη. Όπω αναφέρουν πληροφορίε, η κοιλιακή κάκωση προκλήθηκε από τον πυροβολισμό και οι κρανιοεγκεφαλικέ κακώσει κατά πάσα πιθανότητα από το κοντάκι τη καραμπίνα, με το οποίο ο 50χρονο χτύπησε στο κεφάλι τον κουνιάδο του.